Αρχές του 1960, σε μια φτωχογειτονιά της Τραπετσόνας, ο Ανδρέας, αριστερός εργάτης, γιος προσφύγων, ζει ένα θυελλώδη αλλά χωρίς απάγιο έρωτα με την Ξένια, κόρη ενός φαύλου εργοστασιάρχη. Άσε με να της μιλήσω.
Θέλω να πεις τα πόλη. Κι εγώ θέλω να σας ακούσω. Ξύπνησε ο γέρος μου από το όνειρο που είναι. Και μου βρεώθηκε κοντά στο παράθυρο. Να φουγκράζω με τη μουρμούρα της νύχτης. Τι έχεις, μου λέει. Είδα πως καθόμουν εκεί στην αυλή. Και ήρθε πάνω στα στήθια μου μια μεγάλη άσπρη πεταλούδα. Τότε την έσφιξα πάνω. Μα αυτή άρχισε να σπαρταρά και να θέλει να φύγει. Την έσφιξα πιο πολύ πάνω μου. Μα αυτή μου γλίστρησε και έφυγε κατά τις στέγες. Εγώ έμεινα κοιτάζοντας τα χέρια μου που είχαν γίνει άσπρα από τα μέλη της πεταλούδας. Και όπως τα κοίταξα, είδα πως κρατούσα ένα μικρό άσπρο περιστέρι. Επειδή δεν ήθελα να μου φύγει κι αυτό, το έπιξα μέσα στην αγκαλιά μου. Έτσι, με όλη μου τη δύναμη. Μ' αυτό χτυπιόταν. Φτεροκοπούσε. Ήθελα να μου φύγει. Και πως το έσπιδε για να μην το χάσω, άρχισε να κλαίει. Άρχισε να τον ονειρίζω για να κοιμηθεί. Και κοιμήθηκε. Εγώ όμως τρόμαξα που κοιμήθηκε. Σαν πως να μην έπρεπε να κοιμηθεί. Και άρχισα να του φωνάζω να ξυπνήσει, μα εκείνο δεν ξύπναγε. Του παίζα. Του φώναζα για να ξυπνήσει. Φτάνει, μάνα. Τώρα ήταν να γίνει κλίνικε. Τώρα μετράει μόνο τι έγινε. Και μονάχα όπως έγινε. Φέτε τη Γαλινόπη. Καλά καμωμένη. Σκέψου ποιες ήταν τις τελευταίες του κουβέντες. Σφίχτηκε απάνω μου και είπε. Δεν έχω παρά. Ωραία. Καλά ήταν. Ξέρεις πολλούς να φύγανε με την ψυχή έτσι γεμάτη. Εκείνος δεν μετάνιωσε για ό,τι έγινε. Εμείς, γιατί να μετανιώσουμε γι' αυτό, με ποιο δικαίωμα.
Άμα η θάλασσα είναι τόσο ήσυχη, αναρωτιέσαι πως είναι δυνατόν να είναι και τόσο βαθιά. Αλλά άμα οι άνθρωποι είναι όπως είναι, τρομάζεις με το πόσο βαθιά είναι η καρδιά τους.